Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε σήμερα? Καλά κορίτσι μου και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ χαίρομαι πολύ που θα μάθουμε μαζί και θα δείξουμε στους ανθρώπους που θα μας δούνε πώς να κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ από το σπίτι. Τι θέλετε να μάθουμε σήμερα? Θέλω να μάθω πώς να πληρώνω λογαριασμούς στον υπολογιστή. Ωραία, σήμερα θα σας δείξω λοιπόν πώς να κάνετε ίντερνετ banking και να πληρώνετε όλους τους λογαριασμούς σας. Έχετε κωδικούς ίντερνετ banking κύριε Γιώργο? Έχω. Αλλά τους είχα πάρει πιο παλιά από την τράπεζα και δεν έχω μπει ποτέ μου. Μην ανησυχείτε, θα μπούμε μαζί τώρα και θα τα μάθουμε όλα. Πάμε να μπούμε στο site της Εθνικής, στο nbg.gr. Όπως μπαίνω σε όλα τα site? Ναι, όπως μπαίνετε για να διαβάσετε ειδήσεις, να ψάξετε κάτι. Μόλις ανοίξει η σελίδα, πατήστε εκεί που λέει Internet Banking, είσοδος για ιδιώτες. Το βλέπετε? Όχι. Δεν πειράζει. Θα μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας που έχω ένα δείγμα λογαριασμού Internet Banking και θα σας δείχνω ακριβώς πού να πατάτε, ok? Βλέπετε? Το γράφει εδώ. Για πατήστε το. Αχ ναι, δεν το έβλεπα. Μην ανησυχείτε, και εγώ ψάχνοντας πήγαινα στην αρχή. Γράψτε τον κωδικό χρήστη και το password εδώ για να μπορούμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό. Μπήκατε? Νομίζω ναι. Ωραία. Ψάξτε αυτό εδώ το σημείο που κυκλώνω τώρα και γράφει μεταφορές και πληρωμές. Και μετά πατάτε πληρωμή λογαριασμών και οφειλών. Στη συνέχεια διαλέγετε κατηγορία, παράδειγμα ίδρυυση, ενέργεια και μετά εταιρεία. Τι θέλετε να πληρώσετε σήμερα, νερό, τηλέφωνο? Θέλω να πληρώσω το νερό. Τέλεια. Για πατήστε εδώ που λέει ίδρυυση και μετά EIDAP. Ωραία. Σας ζητάει εδώ να επιλέξετε λογαριασμό από τον οποίο θα κάνετε την πληρωμή. Εδώ. Εδώ να συμπληρώσετε τον αριθμό παραστατικού που υπάρχει επάνω στο λογαριασμό της EIDAP και εδώ να γράψετε το ποσό οφειλής και πληρωμής. Σε άλλους λογαριασμούς, π.χ. στο ρεύμα, σας ζητάει κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής αντί του αριθμού παραστατικού. Να, αν πατήσετε αυτό το κουμπάκι που λέει εδώ βοήθεια, σας εξηγεί ακριβώς πού μπορείτε να βρείτε τον κάθε αριθμό πάνω στο λογαριασμό. Συμπληρώστε όλα τα πεδία. Τι συμπληρώνω στο από? Εδώ διαλέγετε, αν πατήσετε το βελάκι, από ποιο λογαριασμό σας θέλετε να πληρώσετε το νερό. Δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιήσω όλους τους λογαριασμούς μου? Ναι, και να διαλέγετε από ποιο θα πληρώνετε κάθε λογαριασμό κάθε φορά. Ωραία. Πατάτε τώρα συνέχεια και θα σας έρθει στο κινητό σας ένα μήνυμα με έναν αριθμό. Μα δεν έχω έξυπνο κινητό. Δεν χρειάζεται. Απλά θα δείτε τον αριθμό και θα το συμπληρώσετε εδώ. Είναι για ακόμα περισσότερα ασφάλεια. Το βρήκατε? Ναι. Είναι 13. Ω, μην το πείτε. Απλά γράψτε τον και πατήστε επιβεβαίωση. Πρέπει να τον θυμάμαι πάντα? Όχι, όχι, είναι μόνο για αυτή την πληρώμη. Για άλλη θα σας στείλουν καινούργιο αριθμό. Και τώρα το πλήρωσα? Ναι, κύριε Γιώργο. Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για ρεύμα, τηλέφωνο και γενικά για κάθε λογαριασμό. Αν πατήσετε εδώ, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να τυπώσετε την απόδειξη πληρωμής. Ο κύριος Γιώργος μπήκε στην Εθνική Τράπεζα από το σπίτι του. Εσείς?